Σας καλωσορίζουμε στα Κορφιάτια 2018 που διοργανώνει φέτος ο Δήμος της Ιέας Εδιψού. Είναι μια εκδήλωση μνήμης με αφορμή την επέτειο για την έναρξη της Επανάστασης ενάντια στους Τούρκους που ξεκίνησε από την Ιέα στις 28 Μαΐου του 1821. Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, οι ιστορικές πηγές καταγράφουν πως την ίδια μέρα, 8 Μάη, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δίνει το δικό του αγώνα στο χάνι της Γραβιάς. Συγγενής του είναι ο Βερούσης Μουτσανάς. Αυτός, με προτροπή του Ανδρούτσου, ξεκινά από το Τρίκερι Μαγνησίας και αποβιβάζεται στα Κανατάδικα. Ξηροχωρίτες και λιμιώτες επαναστάτες προχωρούν προς την Ιστιαία ή αλλιώς ξηροχώροι. Πιστεύεται από πολλούς πως καθώς ανηφόριζαν, πέρασαν από το εξοπλίσι του Αγίου Νικολάου στα Κανατάδικα για να προσευχηθούν και να πάρουν δύναμη για την έκθεσή του. Το διοικητήριο των Τούρκων βρισκόταν στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου που πλέον δεν σώζεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας διοικητικά ανήκε στον Αλή Πασά. Τη δικαιοδοσία όμως στην Ιστιαία την είχε ο Νταλή Παγάς, που φρουρούσε την περιοχή γύρω από το διοικητήριο με 80 Τουρκοαλβανούς. Η επίθεση, αν και δεν είχε οργάνωση, στρατηγικό σχέδιο και αρκετά όπλα, ήταν αποτελεσματική. Με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα οι επαναστάτες, τις μικροσυμπλοκές που έγιναν στο χώρο της πλατείας μας, σκότωσαν αρκετούς Τούρκους. Όσοι κατάφεραν να σωθούν, έφυγαν πανικόβλητοι. Από τους πρώτους που ξεχύθηκαν ενάντια στους Τούρκους ήταν ο Ντελιθανάσης ή επίσημα Αθανάσιος Κορφιάτης. Οι ιστορικοί κρίνουν πως ήταν μια προσωπικότητα ιδιόρυθμη και μάλλον συντηρητική. Η επίσημη ιστορία δεν αναφέρεται στο θάνατό του. Εμείς όμως, ως ξηροχωρίτες και βορειοεβιώτες, είμαστε περήφανοι για εκείνον. Είναι ο πρώτος νεκρός που έχισε το αίμα του στα σκαλιά του διοικητηρίου για την απελευθέρωση της Εύβοιας. Έτσι, δίνει την αδιαφιλονίκητη πρωτιά στην Ιστιαία πως ο αγώνας εναντίον των Τούρκων άρχισε από εδώ. Το Ξηροχώρι ήταν η πρώτη ελεύθερη πόλη του νησιού μας. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο στρατός του καπετάν Βερούση έφυγε για τη Χαλκίδα και σιγά σιγά η Εύβοια με ανεβασμένο ηθικό επαναστατεί και προβαίνει σε νικηφόρες μάχες. Απόψε λοιπόν η Ιστιαία τιμά τους ήρωές της και θυμάται το παρελθόν. Τα όμορα χορευτικά συγκροτήματα Εδιψού, Ασμηνίου, Νέας Συνασού, Ωραιών και το συγκρότημα της Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης που φέρει άξια το όνομα του τοπικού ήρωα θα πλαισιώσουν την εκδήλωση αποδίδοντας σεβασμό και ευγνωμοσύνη στις λαμπρές, γνωστές ή άγνωστες μορφές της Βόρειας Εύβοιας. Νιώθουμε επίσης ιδιαίτερη χαρά που έχουμε κοντά μας τον πολιτιστικό, φυσιολατρικό σύλλογο, το Μικρό Καζαβίτη. Ήρθε... Ήρθε από το καταπράσινο νησί του Βόρειου Αιγαίου, τη Θάσο, να μας παρουσιάσει χορούς της πατρίδας του, συμμετέχοντας στην τόσο σημαντική για μας διοργάνωση. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε που μας τιμούν με την παρουσία τους. Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να τονίσω πως τα Κορφιάτια δεν είναι απλώς μια πολιτιστική εκδήλωση, αλλά μια ευκαιρία να φρεσκάρουμε την ιστορική μας μνήμη, να κατανοήσουμε πως λαός χωρίς μνήμη χάνεται και ιδίως σήμερα που η παράδοση και η χώρα πλήττεται από παντού. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν πως όταν ένας λαός δεν θυμάται το παρελθόν του, δεν έχει ούτε μέλλον. Σας ευχαριστώ.